Χαίρετε, καλησπέρα. Επιστροφή στην κανονική μας ρουτίνα με τα vlogs. Είμαι ένας άνδρας και θέλω τη γνώμη σου. Ακούστε το mail που πήρα. Αγαπημένη μου Θέκλα, γεια σου. Χαίρετε. Πήρα το θάρρος να σου γράψω γιατί σε χτιμώ πολύ σαν άνθρωπο και σαν επιστήμον. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω συζητήσει ποτέ για το πρόβλημά μου με κανέναν άλλο. Εδώ και δύο δεκαετίες σχεδόν είμαι μαζί με τη γυναίκα μου με την οποία έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά. Η ερωτική μας ζωή ήταν πολύ καλή μέχρι να γίνει η μανούλα. Από τη στιγμή που έγινε μανούλα, η ερωτική μας ζωή πάει από το κακό στο χειρότερο. Η φαντασία έχει πάει περίπατο, ενώ είναι αρνητική σε οτιδήποτε πλην του απλού σεξ. Παρά την ψύχρα εκ της, πλησιάζω, την πλησιάζω πολλές φορές, αλλά αυτή είναι παγκοκολόνα Σεξ κάνουμε δύο-τρεις φορές, αλλά αυτή το μήνα μόνο όταν το θέλει αυτή. Έχω συζητήσει άπειρες ώρες μαζί της, αλλά άκρη δεν βγάζω. Θεωρεί πως οι δύο-τρεις φορές το μήνα είναι αρκετές, γιατί οι φίλες της το κάνουν λιγότερο και ότι πρέπει να είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έχω. Τελευταίος, έχει μπει στη ζωή μου μια άλλη γυναίκα με την οποία μιλάμε καθημερινά και έχουμε αναπτύξει μια πολύ παραμυθένια ερωτική σχέση για την ώρα πλατωνική. Αγάπη μου, μου λέει, αγάπη, μου, αγάπη μου λέει κάθε μέρα πόσο θέλει να βρεθούμε. Αγα αυτή μου λέει κάθε μέρα πόσο θέλει να βρεθούμε. Αλλά καταλαβαίνει την κατάστασή μου, οπότε δεν με πιέζει. Ας βάλω τα γυαλιά μου γιατί να διαβάσω αυτή, διαβάσα αγάπη. Η οικογενειακή μας ζωή με τη γυναίκα μου είναι πολύ καλή έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά, πάμε διακοπές, εκδρομές, περνάμε καλά σαν οικογένεια. Δεν έχω κανένα παράπονο από τη γυναίκα μου, εκτός από το ερωτικό, στο οποίο είμαι απογοητευμένος όσο δεν φαντάζεσαι. Είμαι συνομήλικος σου και έχω πολλές ορμές. Μου αρέσει ο έρωτας και θέλω να το ζω συνεχώ. Αυτή πάλι είναι σταθερά σε μούντ μαμάς και ερωτικά τα έχει παρατήσει. Το δίλημα μου είναι μεγάλο να συνεχίσω πιστό στρατιώτη χάνοντα τη μαγεία του έρωτα, ή να χωρίσω και να ζήσω την ερωτική ζωή που θέλω. Τα παιδιά τα υπεραγαπώ και θα πονέσω πολύ αν δεν τα βλέπω κάθε μέρα, αλλά από την άλλη η ερωτική μου επιθυμία είναι τεράστια. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και αναμένω με αγωνία την απάντησή σου. Και λαμβάνει την απάντησή μου και την ακούει και άλλο κόσμο. Εννοείται ότι έχω διαφυλάξει πλήρω τα προσωπικά σου στοιχεία, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση δίποτε μου στέλνει επιστολή να δοθούν τα προσωπικά του στοιχεία στην, στη δημοσιότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή που έστειλε, γιατί είναι αφορμή για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ καυτό θέμα. Έχουμε πρόβλημα. Εμείς οι γυναίκες έχουμε πρόβλημα. Πολλές από εμάς τις γυναίκες έχουμε πρόβλημα. Όταν γινόμαστε μητέρες, αγκιστρωνόμαστε στο ρόλο της μάνας και ξεχνάμε τον ερωτικό μας εαυτό και την ερωτική μας φύση. Αγαπητέ φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο που έχεις παράπονο από τη γυναίκα σου. Απόλυτο δίκιο. Επειδή έχεις να συγκρίνεις μεταξύ της ερωτικής ζωής που είχατε πρωτού κάνετε παιδιά και της ερωτικής ζωής που έχετε τώρα μετά που κάνατε παιδιά. Δυο με τρεις φορές το μήνα δεν είναι ικανοποιητική συχνότητα ερωτικής επαφής για ανθρώπους με υψηλή λύπητο. Μπορεί να είναι ικανοποιητική συχνότητα ερωτικής επαφής για ανθρώπους με χαμηλή λύπητο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι επαρκής και ικανοποιητική για ανθρώπους με υψηλή λύπητο. Όταν λέμε λύπητο, εννοούμε την ερωτική επιθυμία που έχει κάποιος άνθρωπος. Τόσο παλιά Όσο στα αρχαία χρόνια που οι Ινδοί έγραφαν το ερωτικό εγχειρίδιο Κάμα Σούτρα, το οποίο το έχω διαβάσει σε μετάφραση από τα αρχαία α, Ινδικά στα Αγγλικά, το οποίο είναι περισσότερο ένα βιβλίο που μιλάει για τις κοινωνικές στάσεις και απόψεις της αρχαίας Ινδικής κοινωνίας όσον αφορά στον έρωτα, το γάμο και τις σχέσεις, παρά ένα σεξουαλικό εγχειρίδιο, όπως νομίζω περισσότερος κόσμος με στάσεις. Οι στάσεις είναι ένα μικρό κεφάλαιο στο Κάμα Σούτρα, λοιπόν, οι αρχαίοι Ινδοί διαχωρίζουν του ανθρώπου σε τρει κατηγορίε. Του ανθρώπου με ψηλή λίπητο, του ανθρώπου με μέτρια λίπητο και του ανθρώπου με χαμηλή λίπητο. Από τότε γνωρίζαμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερε ορωτικέ επιθυμίε από άλλου. Οι άνθρωποι με ψηλή λίπητο δεν είναι καταδικασμένοι να είναι άπιστοι και πολυγαμικοί, εφόσον θέλουν να είναι μονογαμικοί. Φτάνει όμως να κάνουν ένα καλό τέριασμα με έναν άλλον άνθρωπο που να έχει επίσης ψηλή λίμπιντο. Τα επιτυχημένα ζευγάρια που γνωρίζω, που είναι χαρούμενα και καλά μαζί, είναι τα ζευγάρια που η λίμπιντο του συμπίπτει. Άντρα με ψηλή λίμπιντο, γυναίκα με ψηλή λίμπιντο. Οι δύο άντρε με ψηλή λίμπιντο, δύο γυναίκε με ψηλή λίμπιντο, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια ομόφυλα. Ένα με μέτρια λίμπιντο και ο άλλο με μέτρια λίπητο. Ένα με χαμηλή λύπητο και ο άλλο με χαμηλή λύπητο. Οι αρχήν δύο ονομάζουν υψηλή ένωση όταν συμπίπτει λύπητο των ανθρώπων και χαμηλή ένωση όταν δεν συμπίπτει, Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι δεν ταιριάζουν στην ουσία. Δεν ταιριάζουν. Όταν όμω έχει αυτό το στοιχείο ότι για αρκετά χρόνια πριν να γίνει η μητέρα μια γυναίκα. Δεν θα πω εδώ τώρα ακριβώ πόσα χρόνια μετά που ήσασταν μαζί έγινε η μητέρα, για να μην προδώσω στοιχεία τη ταυτότητά σα, αλλά αρκετά χρόνια. Το ζευγάρι είχε ικανοποιητική ερωτική και σεξουαλική ζωή. Δηλαδή και η γυναίκα σου είχε υψηλή λύπητο και ευχαριστιόταν το σεξ όπω το ευχαριστιώσουν και εσύ και την ερωτική ζωή όπω την ευχαριστίεσαι και εσύ. Αυτό σημαίνει ότι κάτι συνέβηκε μετά που γέννησε. Τι μπορεί να συνέβηκε δεν μπορώ να γνωρίζω. Κάποιες γυναίκες παθαίνουν επιλόγια κατάθλιψη. Κάποιες γυναίκες αρχίζουν να γίνονται συντηρητικές και αρχίζουν μέσα τους να αναπτύσσουν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις ή ενεργοποιείται ο κοινωνικός τους προγραμματισμός για το ότι ο ρόλος της μητέρας δεν συνάδει με το ρόλο της ερωτικής γυναίκας. Είναι παντελώς αφύσικο πράγμα όταν γινόμαστε μητέρες να ξεχνάμε ότι είμαστε γυναίκες. Είναι παντελώς αφύσικο. Είναι ένα κατάλοιπο που μας έχει αφήσει η πατριαρχική κοινωνία. Η πατριαρχική κοινωνία θέλει τη γυναίκα να μην ευχαριστιέται το σεξ, να μην απολαμβάνει τον έρωτα, να μην έχει ερωτικές επιθυμίες, να μην είναι ερωτικό και σεξουαλικό, αλλά να είναι απλώς ένα εργαλείο της κοινωνίας για να γεννάει και να μεγαλώνει τα παιδιά και να επακούει στον άνδρα της και να κάνει ό,τι της λέει ο άνδρας της, αλλά η ίδια της να μην έχει ερωτικέ επιθυμίες. Λοιπόν, ξυπνήστε, σε παρακαλώ πάρα πολύ φίλε, δείξε αυτό το βίντεο να το δει η γυναίκα σου. Ξέρω ότι θα γίνει χαμός επειδή μου έχει στείλει mail, ξέρω ότι θα γίνει χαμός επειδή θα μάθει με αυτόν τον τρόπο ότι συνομιλεί μόνο και έχει μια πλατωνική προ το παρόν ερωτική συζήτηση με μια άλλη γυναίκα, αλλά χρειάζεται η γυναίκα σου να συγκλονιστεί, να συνταραχτεί, να μάθει την αλήθεια. Τώρα, προτού τα πράγματα αλλάξουν επιστρεπτεί, γιατί είναι πραγματικότητα ότι άμα φτάσει κάποιο και ξενοκοιμηθεί, άμα φτάσει και ολοκληρώσει σεξουαλικά με μια άλλη γυναίκα, ενώ είναι υπαντρεμένος και είναι τύπος μονογαμικός, όπως πολύ ωραία το έγραψες, έχει δύο επιλογέ. Ή θα μείνει στο γάμο σου αγάμητο, ή θα χωρίσει και θα είσαι ή με αυτή τη γυναίκα που γνώρισε ή με κάποια άλλη γυναίκα. Εγώ είμαι υπέρ του να δώσει ευκαιρία στη γυναίκα σου να μάθει τι ακριβώ σου συμβαίνει. Να συνειδητοποιήσει τι ακριβώ σου συμβαίνει. Σε προειδοποιώ ότι θα περάσετε μια μεγάλη κρίση μεταξύ σου, ζευγάρι. Μια τεράστια κρίση. Θα γίνει χαμό. Θα θυμώσει μαζί σου. Θα σου πει ότι την έχει απατήσει συναισθηματικά και θα έχει δίκιο. Ότι την έχει απαντήσει συναισθηματικά. Γιατί μπορεί να μην έχει κάνει σεξ με την άλλη γυναίκα, αλλά μόνο και μόνο ότι ανταλλάσσετε ερωτικέ συζητήσει και έχετε μια ερωτική σχέση γραπτή και μηνυματική, αυτό αποτελεί συναισθηματική επιστήμη. Όμω είναι ένα πολύ καλό. Ένα πολύ καλό κουδούνι κινδύνου για να ξυπνήσει η γυναίκα σου. Γιατί έχω δει γυναίκε, έχω μεγάλη πείρα όπω γνωρίζετε, για 20 χρόνια έχω εργαστεί στο γραφείο με ενήλικες και ζευγάρια, έχω δει γυναίκες οι οποίες μετά που ο άνδρας τους τις απάντησε, μετά που ο άνδρας τους τις χώρισε, μετά που ο άνδρας τους έφτασε στο αμήν και τους είπε «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση που να έχεις ξεχάσει εντελώς την ερωτική σου φύση», να έχουν φέρει τον νου του που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, να έχουν συγκλονιστεί και να επιδιώκουν να έχουν ερωτική ζωή με τον άντρα του, αλλά το πουλάκι ήδη έχει πετάξει, έχει φύγει, έχει πάει αλλού. Από το γράμμα σου διαφαίνεται Πω δεν είσαι ερωτευμένο με την άλλη γυναίκα, με αυτά που γράφει. Αν ήσουν ερωτευμένο με την άλλη γυναίκα, θα μου έγραφε: Τέκλει, έχω αγαπήσει αλλού και τι να κάνω, Να ακολουθήσω τον έρωτά μου και την αγάπη που έχω, που έχω για μια άλλη γυναίκα ή να παραμείνω στο γάμο μου πιστό στρατιώτη όπω έχει γράψει. Αν είχε αγαπήσει αλλού, αλλού ή αν είχε αγαπήσει την άλλη γυναίκα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έχει ένα πειρασμό αυτή τη στιγμή. Έχει ενδώσει τον πειρασμό μερικώ απαντώντα τα μηνύματα και ερωτοτροπώντα και φλερτάροντα με την άλλη γυναίκα, υπάρχει όμω ακόμη περιθώριο να σώσει το γάμο σου. Και χρειάζεται ο γάμο σου αυτό το μεγάλο συγκλονισμό, μήπω και σωθεί. Εάν η γυναίκα σου, μετά που θα μάθει αυτό το πράγμα, μετά που θα δει αυτό το βίντεο, μετά που θα πάτε μαζί σε ψυχολόγο, γιατί είναι πολύ καλή ιδέα σα ζευγάρι να πάτε ω ζευγάρι, να πάτε μαζί και σε ψυχολόγο και επίση θα σα βοηθήσει πάρα πολύ να διαβάσετε το βιβλίο μου Να μείνω ή να φύγω. Το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει ψυχογειό και είναι ένα χειριδιο που βοηθάει του ανθρώπου να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στο γάμο του και να κάνουν ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζευγαριού για να σωθεί ο γάμο του ή αν πρέπει να χωρίσουν και να φύγουν από ένα γάμο που δεν έχει ελπίδα. Χρειάζεται να πάθει το σοκ η γυναίκα σου τώρα και να πάθεις και εσύ το σοκ τώρα από τις αντιδράσεις της γυναίκας σου, ώστε να δείτε εάν πραγματικά μπορείτε να επανέλθετε. Από τη στιγμή που προτού κάνετε τα παιδιά ή καλά ερωτικά, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για να επανέλθετε. Θα χρειαστείτε, όπως είπα προηγουμένως, θεραπεία ζευγαριού. Θα χρειαστείτε ψυχοθεραπεία ξεχωριστά ο καθένας. Η γυναίκα σου πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία για να δει τι ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί έχει αφήσει την ερωτική της φύση ή να σου μιλήσει, να σου πει δεν σε γουστάρω πια. Ή να σου πει δεν νιώθω καλά να λειτουργώ ερωτικά από τη στιγμή που είμαι μητέρα. Και να πάει να κάνει δουλειά με αυτό το πράγμα, να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσει τα κομπλεξιλίκια και τις αχρίαστες ενοχές. Και να γεννήσει η γυναίκα δεν χάνει την ερωτική της φύση. Είναι αφύσικο μετά από τη γέννα μια γυναίκα, ειδικά μετά που θα περάσουν οι πρώτοι τρει-τέσσερι μήνες μετά τη γέννα, να μην έχει ερωτικές επιθυμίες. Είναι αφύσικο. Στη φύση του ανθρώπου, στην πρωτόγονη φύση του ανθρώπου, όπου δεν υπήρχε η πατριαρχία, το σύστημα της πατριαρχίας, δεν υπήρχε η δομή της μονογαμικής ερωτικής σχέσης, δεν υπήρχε η δομή της οικογένειας, οι γυναίκες άπαξ και γεννούσαν, επέστρεφαν κανονικά στις ερωτικές τους ζωές, οι οποίες ήταν πολυγαμικές, με πολλούς άνδρες ή πολλές γυναίκες από τη φυλή του. Δεν είναι στη φύση μας, στην πρωτόγονη μας φύση, όταν γίνουμε γημητέρες να, πα, να, πάψουμε να είμαστε ερωτικά όντα. Είναι κατάλοιπο και αποτέλεσμα Τη κοινωνική αφήγηση. Το να νιώθουμε ενοχέ όταν είμαστε μητέρε να έχουμε ερωτική ζωή. Δικαιούνται όλε οι γυναίκε να έχουν ερωτική ζωή. Και αυτέ που είναι πανδρεμένες και αυτέ που είναι ανήπανδρες και αυτέ που είναι μητέρε, και αυτέ που δεν είναι μητέρε, και αυτέ που είναι σε περίοδο που βλέπ, είναι σε φάση γονιμότητας που έχουν την έμεινο κάθε μήνα και μπορούν να κάνουν παιδιά, και αυτέ που είναι σε μηνόπαυση που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Όλε οι ενήλικε γυναίκε έχουν δικαίωμα στην ερωτική ζωή. Φτάνει να αφήσουν από μόνες τους, το μυαλό τους, ελεύθερο, να μην τους καταπιέζει με αχρίαστες ενοχές και προκαταλήψεις. Και επίσης, στη συζήτηση που θα κάνει με τη γυναίκα σου, μπορεί να σου πει και διάφορα παράπονα άλλα που έχει μαζί σου. Να πεις και εσύ το δικό σου παράπονο, να μπει και αυτή το δικό της και να καθίσετε να μιλήσετε ανοιχτά, αντί να συζητάς με μια άλλη γυναίκα, συζήτα με τη δική σου γυναίκα. Δώσε ευκαιρία στο γάμο σου, αν το κάνεις αυτό. Και αν η γυναίκα σου σου πει ξεκάθαρα, εγώ δεν επιθυμώ το σεξ, δεν έχω καμία διάθεση. Δεν σε θέλω ερωτικά ή δεν θέλω να κάνω σεξ ή δεν μ' αρέσει πλέον ή δεν μ' αρέσουν οι άντρε πλέον ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αν σου πει ότι και αυτό που κάνω τρει φορέ το μήνα το κάνω έτσι για να σε κρατώ ευχαριστημένο και δεν θέλω, τότε δικαιούσε να χωρίσει. Και τώρα δικαιούσε να χωρίσει, κατάλαβε τι εννοώ. Τότε μπορεί να προχωρήσει στο να χωρίσει χωρί ενοχέ. Και έχουμε ένα σωρό βίντεο εδώ στο κανάλι που μιλάμε για τα διαζύγια, μιλάμε για το χωρισμό, μιλάμε για το διαζύγιο και τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι απαγορευτικό το να χωρίσει. Όμω από τη στιγμή που ακόμη δεν είσαι ερωτευμένο, μια άλλη γυναίκα, που ακόμη δεν έχει πάει μια άλλη γυναίκα, που ακόμη βλέπει καλά στοιχεία στη γυναίκα σου και στέλνει αυτό το email που είναι κραυγή αγωνία, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μια ευκαιρία και στου δυο σα. Και θέλω να παρακαλέσω πολύ όσε γυναίκε βλέπουν αυτό το βίντεο, να συνειδητοποιήσουν ότι δικαιούνται να έχουν ερωτική ζωή και μετά που θα γεννήσουν. Είτε έχουν άνδρα είτε δεν έχουν άνδρα φτάνει με αυτές τις αφύσικες απόψεις ότι η γυναίκα που είναι μητέρα πάβει να είναι ερωτικό. Δεν το λέω αυτό για να τρομάξω τις γυναίκες πως θα χάσουν τους άνδρες τους. Ούτε το λέω αυτό για να πω ότι όποιο είναι παίχτης είναι επειδή η γυναίκα του δεν είναι ερωτικό. Όχι. Μιλάω για μας τις γυναίκες ειδικά για το ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε ερωτική ζωή, δικαιούμαστε και να σταματήσουμε εμείς οι ίδιες να μπλοκάρουμε τον εαυτό μας από το να έχουμε ερωτική ζωή, γιατί ο ερωτισμός είναι κάτι που μας κρατάει νέους και ζωντανούς. Και όπως έχω πει προηγουμένως υπάρχουν άνθρωποι με ψηλή λίπητο, άνθρωποι με μέτρια λίπητο και άνθρωποι με χαμηλή λίπητο. Όσοι ακούν αυτό το βίντεο και είναι μόνοι και ασυντρόφευτοι, εάν έχουν ψηλή λίπητο να επιλέξουν ένα σύντροφο που να έχει ψηλή λίπητο. Αν έχουν μέτρια λίπητο να, να επιλέξουν ένα σύντροφο που έχει μέτρια λίπητο. Αν έχουν χαμηλή λίπητο να επιλέξουν ένα σύντροφο ή μια σύντροφο που να έχει χαμηλή λίπητο. Να κάνουμε καλά ταιριάσματα. Το σεξουαλικό κομμάτι, το ερωτικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εκ των όνων κάνευ μια ερωτική σχέση και ενό γάμου. Δεν είναι υποχρεωμένο ο άλλο επειδή μα παντρεύτηκε ή άλλη επειδή μα παντρεύτηκε να μένει αγάμητο, να μένει αγάμητη επειδή εμεί τώρα έχουμε αναλάβει το ρόλο του γονιού. Γιατί είχε και άνδρε που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο γυναίκε. Έχω ακούσει πολλέ ιστορίε και από άνδρε οι οποίοι μετά την έλευση των παιδιών σε μια οικογένεια αποποιούνται του ερωτικού του ρόλου. Δεν ενδιαφέρονται για το σεξ. Ή μετά από την έλευση, λε ότι είσαι στην ηλικία μου. Ξέρω, εγώ είσαι 45, 46, δεν ξέρω πόσο είσαι. Είναι πολύ φυσιολογικό ένα άντρα στην ηλικία, στη δεκαετία των 40, να έχει ερωτικέ ορμέ. Μα και στη δεκαετία των 50, είναι πολύ φυσιολογικό να έχει. Και στη δεκαετία των 60, είναι πολύ φυσιολογικό να έχει. Και στη δεκαετία των 70, είναι πολύ φυσιολογικό να έχει. Δεν υπάρχει περιορισμό ηλικία στη λύπη και στι ερωτικέ ορμέ. Υπάρχει περιορισμό εγκεφάλου. Το μυαλό μα μα λέει: Γέρασε, έγινε πατέρα, έγινε μητέρα, δεν δικαιούσε, σταμάτα. Ρε παιδιά, το σεξ είναι από τα λίγα καλά που έχει ένα γάμο. Απολαύστε το. Έλεος. Καλό βράδυ. Bye.